Πάμε, παιδιά. Μήνε, θα έρθω και θα σε χτυπήσω, παιδί μου. Δεν φοβάσαι. Έχετε να πάτε κάπου. Ποιος βιάζεται. Ορίστε, αυτή είναι η απάντησή μου στα προβλήματά σας. Η Άρια, εξαιρετική. Απαστράπτουσα. Το μαλλί αυτό γιατί, ποιος ξέρει τι βλέπει που δεν βλέπουμε εμείς, ρε παιδί μου, κοπέλα. Τώρα αυτό είναι άκοπο που λέμε, καταλάβατε. Που το παίρνεις και το λυπάσαι, γιατί μπορεί να είναι και ακριβό. Και λέει, βάλτα μωρέ τώρα, τα πιάνω λίγο πιο πάνω, θα ανεβαίνει. Το μαλλί αυτό είναι όπως είναι, έτσι, έτσι, κάτι άλλο. Το ρούχο τώρα. Ωραίο. Μπορεί να φταίει και το τούβλο. Αν ήταν αλλού θα ήταν ωραία. Μπράβο, μπράβο. Να μου πεις, ξέρεις, είναι λίγο το ίδιο στυλ που την έχουμε ξαναδεί, τις πηγαίνουν πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Βέβαια, επειδή τώρα έχει πετάξει από πάνω της πολλά κιλά, θα μπορούσε να ντυθείτε κάπως διαφορετικά. Δεν είναι, είναι ωραίο ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς. Απλά δεν είναι, καλά το μαλλί είναι τέλειο, το μακιγιάζ τέλειο, κούκλα, να τα λέμε αυτά, μισό λεπτό, να τα πούμε. Άμα τα λέτε εσείς, τα λέτε έτσι. Λέω εγώ και λέω, εντάξει, δεν πειράζει τώρα μία φορά, δεν πειράζει, πάμε παρά. Είναι γοργόνα. Τι να κάνω, ορίστε και αυτές εδώ. Βρε παιδιά, συγγνώμη, υπάρχουν ρούχα που βγαίνουν σε ένα νούμερο. Δεν υπήρχε ένα άλλο νούμερο. Εγώ στεναχωριέ την ψυχή, μα, δεν, δε, μα είναι και τα πλάνα που τις κάνουνε. Είναι και αυτά όλα τα μαλλιά τα οποία πάνω στις τραβήξεις την κοτσίδα έτσι με δύναμη. Η άλλη δίπλα είναι ό,τι καλύτερο έχει κατέβει στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Είναι όλα αυτά τα μαλλιά. Τα οποία κουβαλάνε ένα μικρό άνθρωπο από κάτω. Είναι τα μήνια, τα κολλητά, τα τατουάζ μέχρι τη μισή γάμπα. Στενό, δεν αναπνέει σόφο. Δεν θα έχει καλό σόφο αν συνεχίσει έτσι. Να είναι καλά όμως, μας έφτιαξε τη διάθεση. Εντάξει, παιδιά, τώρα μιλάμε για μία εμφάνιση. Τώρα δεν έχει σημασία, νομίζω μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι πολύ μοντέρνο, πολύ Αμερικανιά. Είναι ξαδέρφη της Αριάννα Γκράντε. Πολύ ωραίο. Και ο Γκιόνις ωραίος προφυλαγμένος με το σιθρού του. Και τα μαλάκια και αυτά είναι ακριβά, αλλά είναι πιο περιποιημένα να πεις. Ωραίο που είναι μέχρι κάτω. Ωραίο το πόδι. Ωραία, πολύ δυνατή. Μπράβο, Τζόκεφιν. Εδώ δεν είναι σαν ήταν χθες καλεσμένη στο παλάτι σε ένα χορό και γνώρισε χιονάτη, τακτοπούτα, τα κορίτσια όλα αυτά και έτρεξε μετά να βάλει 10 κεράκια μπροστά της. Πολύ εντυπωσιακά, πολύ ωραίο το χρώμα, παιδιά. Έχει βάλει ωραίο χρώμα και τα βάζει αυτά επειδή υπάρχει κόκκινο μαλλί. Βάζει κάτι ροζ φούξια. Μπράβο, εξαιρετική. Congratulations. Εδώ είναι να σε κυνηγάνε οι κλέφτες, τελείωσες. Εικόνη είναι. Όχι, Κόνη. Ποια είναι? Α, η Νατάσα Κέι. Οκ. Το ξανθό μαλλί δεν με τρελαίνει πολύ εμένα. Πιο πολύ μου άρεσε με το μαύρο, τη θυμάστε? Ποιο... Το παπούτσι εγώ δεν μπορώ αυτό να το αντιληφθώ, γιατί μπορεί κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Για ποιο λόγο με το κότσι να θέλει να σηκωθεί να φύγει, να πάει να βρει την πατρίδα του. Μ' αρέσει το υπόλοιπο. Παλιοφουρέιρα λίγο. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, γιατί είναι influencer το κόρη. Φιλιά στην Ελένη τη Φουρέιρα. Influencer. Ωραία η κοπέλα, πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι τα μαλλιά τώρα ήταν καλύτερα. Θα μου πει ταιριάζει καλύτερα με το φλού το λαχανί το μαύρο. Μελέ, πάει το ζέρο, δεν ξέρω, είναι καλή κοπέλα, πάμε παρακάτω. Α, μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Βέβαια, τη μεγαλώνει λίγο, να λέμε, την κάνει λίγο πιο. Είναι η κυρία Κατκέν, εδώ δεν είναι η Κατκέν. Είναι, τη μεγαλώνει λίγο, αλλά είναι πολύ ωραία. Ε, παιδιά, μένα μας, μπράβο, μπράβο. Και αυτή δεν είναι και 20. Μάρα, Μάρα. Η Μάρα, πολύ καλή, το μαλλί είναι ό,τι πιο αστείο έχω δει, μπράβο της. Όχι, με την καλή είναι, δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μ' αρέσουν αυτά όλα που κάποιος τα τραβάει, τα ηλεκτρίζει και τα βάζουν λακ με τα κεμένη αυτό. Είναι σαν να υπάρχει ένα μόνιμο ρεύμα που δεν το βλέπει κανείς, αλλά το βλέπει στα μαλλιά της. Μ' αρέσει πάρα πολύ κάτω το υποκάμισο. Δεν άρεσε πολύ στην ίδια, γι' αυτό και το έκρυψε όλο με αυτό το ροζ το εμετή. Κατά τα άλλα, μ' αρέσει πολύ και αυτό. Είναι καρφίτσα στη μέση. Είναι κάποιο κουμπί που πατά και πέφτουν τα μαλλιά. Κάνει. Πάρα πολύ ωραία η Μάρα. Μπράβο, κυρία Ζαχαρέα. Εδώ φαντάζομαι ότι είναι από πιο παλιά, είναι από τις απόκριες, είναι εξαιρετικό κλόουνινγκ.
Της λείπει η μύτη και η περούκα. Μιλάμε για το πιο λάθος που άπου μπορεί να φορεθεί. Συγγνώμη. Παιδιά, ακούστε λίγο. Αυτό, εσένα σ' αρέσει το περιεχόμενο και ό,τι και να βάλει και τσουβάλι, σ' αρέσει. Εδώ πέρα όμως παρακολουθείτε ότι αυτό το χρώμα είναι κούκλα, το βλέπουμε. Μιλάω για το ρούχο, όχι για την προσωπικότητα. Εδώ πέρα λοιπόν, αυτό το χρώμα είναι πολύ ιδιαίτερο. Από το πουθενά, σοβαρή κουβέντα. Έγινε. Ναι, ενώ δεν το φοράς και σε τόσο μεγάλη έκταση και με τόσο βούλα, 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 βούλα. Δεν πιστεύω ότι αν ήταν ένα άλλο χρώμα. Είναι γαζέλα, αλλά πιάστηκε στο πουά. Πολύ ωραία τα σπλαρικάκια. Το βλέμμα τρομαγμένο, τα μαλλιά στα καλύτερά τους. Μπράβο! Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά... Γεια σας! Υποδέχομαι αυτό το ζευγάρι, το αδιανόητο ζευγάρι. Δεν υπάρχει το ζευγάρι αυτό. Ένα είναι το ζευγάρι, παιδιά. Ο Στράτος Τζόρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα! Πες μου τα λόγια που καίνε, που λένε όσοι φταίνε, και κάψω τη βρίξ. Τα δυνατά σου τα όπλα, δοκίμαστα όλα, με λόγο ή χωρίς. Πες μου τα λόγια που καίνε, που λένε όσοι φταίνε, με κούφιο θύμο. Κάνε το πόνο μεγάλο, να μην έχει κι άλλο, να μη σ' αγαπώ.